Τελευταίες στιγμές Βιγιαρίκα και θέλαμε να σας δείξουμε την αυλή που δεν είναι δικιά μας η αυλή, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο όμορφη είναι. Έχει όμορφα φυτά, έχει ψηλά δέντρα, έχει γκαζόν, έχει ένα στρογγυλό τραπέζι, νομίζω πέτρινο. Και εμείς έχουμε μαζέψει τα πράγματά μας και είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε. Κωνσταντίνε, ετοιμάστηκες? Ετοιμάστηκα. Όλα έτοιμα? Όλα έτοιμα. Και θα πάμε τώρα στο σταθμό λεωφορείων να πάρουμε λεωφορείο για Ασουνσιόν, το οποίο, και το είπα σωστά το Ασουνσιόν, γιατί το σχερό το λέω Ασουνσιόν, επιτέλους το είπα σωστά. Θα πάρουμε λεωφορείο για Ασουνσιόν, το οποίο θα κάνει 3,5 ώρες περίπου. Δεν ξέρω αν θα κάνει 3,5 ώρες, ο Κωνσταντίνος μου το είπε. Περίπου τόσο. Ωραία, θα το εξακριβώσουμε κιόλας. Τώρα θα στείλουμε μήνυμα στην σπίτι νοικοκυρά να έρθει να πάρει τα κλειδιά. Να τα παραλάβει και να αποχωρήσουμε. Εμένα μου αρέσει γιατί ο καιρός είναι πολύ καλύτερος, θα αρχίσει να καλοκαιριάζει πάλι. Δεν κράτησε και πάρα πολύ αυτός ο χειμώνας που μας βρήκε, το κακό που μας βρήκε. Και είμαι έτοιμη για να ξαναβάλω τα καλοκαιρινά μου. Εν τω μεταξύ, έχουμε και αυτό εδώ το πιπόνι μαζί μας, το οποίο περίσσεψε. Εγώ δεν είχα καταλάβει ακριβώς ότι φεύγουμε σε μία μέρα, επειδή ήταν δύο νύχτες, μπερδεύτηκα και πήρα πορτοκάλια, πήρα μήλα, πήρα πεπόνι, πήρα και ανανά. Φάγαμε τα περισσότερα φρούτα, αλλά αυτό μας περίσσεψε, γιατί είμαστε χορτάτοι τώρα και δεν μπορούμε να το φάμε. Θα το πάρουμε μαζί μας. Αυτό θα μας συντροφεύσει ο κύριος πεπόνης στο ταξίδι μας και θα έρθει Ασουνσιόν.